Να ξεκινήσουμε, κύριε Φασουλά, με τον πρώτο χάρτη. Είναι ο χάρτης που παρουσιάσαμε και νωρίτερα. Εδώ τα δεδομένα είναι μέχρι τις 15 του Φεβρουαρίου, όπου περίπου είχαμε 1.500 σεισμικές δονήσεις. Ακούσαμε νωρίτερα ότι είναι πάνω από 4.000 σεισμοί. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας χάρτης που έχει αποτυπωμένες 2.800 σεισμικές δονήσεις στις πρώτες 9 μέρες. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι τα επίκεντρα κυρίως που βλέπουμε εδώ χαρτογραφούν την περιοχή η οποία έσπασε. Είχαμε τη διάρρηξη. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Έχουμε μία ζώνη 300 χιλιόμετρων η οποία έκοψε και μετακινήθηκε. Και επειδή αναφέρθηκαν πιο πριν άλλοι σεισμοί της Ιαπωνίας, της Σουμάτρας, ξέρετε, ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει γίνει ποτέ έγινε στην Χιλή το 1960, 9,5 ρίχτερ. Εδώ πάλι είναι κάτι διαφορετικό. Ο σεισμός έγινε μέσα στις πόλεις. Στη Σουμάτρα και στην Ιαπωνία ο σεισμός έγινε 150 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Άρα οι εντάσεις που ζήσαμε εδώ και λέμε ότι είναι το απόλυτο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν το έχουν ζήσει άλλες περιοχές. Γι' αυτό είναι και το μέγεθος αυτό της περιοχής. Και το εντυπωσιακό λοιπόν είναι αυτό το μήκος της διάρρηξης. 300 χιλιόμετρα που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ουσιαστικά ότι τα επίτερα χαρτογραφούν είναι μια τεράστια έκταση. Αν τη βάλουμε, είναι η μισή Αγγλία, το μισό μήκος της Αγγλίας. Το μήκος της Κρήτης είναι 150 χιλιόμετρα. Για να καταλάβουμε μόνο τα μεγέθη, έτσι. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν. Εδώ τώρα είναι το αποτέλεσμα αυτής της λεγόμενης μεθόδου συμβολομετρίας, όπως λέγεται. Έχουμε δύο δορυφορικές εικόνες, μία πριν το σεισμό και μία μέρα μετά το σεισμό. Οπότε, στην ουσία, αναλύοντας αυτές τις δορυφορικές εικόνες, τα χρώματα μας δείχνουν πόσο μετατοπίστηκαν οριζόντια κάποιες περιοχές. Και τα άκρα που βλέπουμε, το σκούρο μπλε και το σκούρο κόκκινο, είναι της τάξης των συν 5 μέτρων. Είχαμε δηλαδή περιοχές οι οποίες την ώρα του σεισμού μετακινήθηκαν μέχρι και 5 μέτρα πλευρικά, που αυτό δείχνει και το μέγεθος της μετατόπισης και τις εντάσεις που ακολούθησαν σε αυτή την περιοχή. Το οποίο επίσης είναι κάτι μοναδικό. 5 μέτρα την ώρα του σεισμού. Πάμε να δούμε τον επόμενο. Και αυτός εδώ είναι ουσιαστικά ένας παρόμοιος χάρτης. Απλά συγκρίνει ένα σεισμό που είχε γίνει το 2020, λίγο πιο βόρεια από το σημείο το οποίο έσπασε. Αυτό, στην ουσία, κύριε Φασουλά, τα 6,8 ρίχτερ τον Ιανουάριο του 20 θα μπορούσε να είναι ένας προσεισμός αυτών των δύο φαινομένων. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλο για δύο χρόνια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προσεισμός. Απλά είναι στην άκρη του ρήγματος. Έσπασε αυτό και ήρθε πλέον ο ρήμας ο χρόνος για να σπάσει το επόμενο. Πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι η ευρύτερη περιοχή δίνει μεγάλα σεισμικά γεγονότα. Δηλαδή, αναλάβουμε υπόψη, γιατί το 6,8 είναι ένας μεγάλος σεισμός. Σαφώς. Πάνω από 7 ρίχτερ δίνει σεισμός. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν. Ναι, αυτός είναι ο πιο βασικός χάρτης, έτσι. Αυτός νομίζω αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Είπαμε και πιο πριν ότι τα σκούρα χρώματα είναι εντάσεις 12. 12 είναι το ταβάνι των καταστροφών. Η ένταση βασικά μετράει τις καταστροφές. Πόσο σχετίζεται με την επιτάχυνση του εδάφους και αποτυπώνει το μέγεθος των καταστροφών. Είναι το μέγιστο το οποίο δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε μια περιοχή. Ουσιαστικά η μονάδα μέτρησης είναι μέχρι το 12. Μέχρι το 12, το εδώ απλά, κάτω στην Αντάκια έφτασε 12. Έφτασε 12. Ναι, δηλαδή σχεδόν είναι το 12. Απόλυτο παγκόσμιο σεισμικό γεγονός. Δεν είχαμε τέτοιες εντάσεις σε άλλους σεισμούς σε κατοικημένες περιοχές. Γιατί πάρα πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύει την ένταση με τα ρίχτερ. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Ναι. Όταν ακούμε ρίχτερ, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ενέργεια που εκλείεται από ένα σεισμό. Οι καταστροφές όμως που θα προκύψουν από το σεισμό είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων. Ένας βασικός παράγοντας είναι η επιτάχυνση του εδάφους, δηλαδή πόσο γρήγορα θα μετακινηθεί το έδαφος κάτω από μια κατασκευή, σε συνδυασμό με το υπέδαφος, αν είναι συμπαγής βράχος, αποσβαίνει κάπως αυτές τις, αποσβαίνει την ενέργεια. Οπότε η ένταση τώρα έρχεται και μετράει το μέγεθος των καταστροφών, που εξαρτάται από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε τον επόμενο. Και αυτός ήταν ο επίσημος χάρτης του αντίστοιχου Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας της Τουρκίας. Υπάρχει αντίστοιχος χάρτης και για τη δική μας την περιοχή, σε όλη την Ευρώπη, και βλέπουμε αυτές τις ζώνες με τα πολύ έντονα κόκκινα χρώματα. Είναι οι ζώνες που ήταν η μέγιστη σεισμική επικινδυνότητα και δεν ήταν κάτι άγνωστο. Ακριβώς σε αυτό το κομμάτι είχαμε τη θράψη του ρήγματος. Άρα στην Τουρκία αυτές οι περιοχές είναι οι λεγόμενες περιοχές στο κόκκινο. Βλέπουμε βεβαίως και την Κωνσταντινούπολη με τη θάλασσα του Μαρμαρά, που είναι ένα σεισμικό φαινόμενο που πρέπει να αναλυθεί παράλληλα με τα σεισμικά φαινόμενα της χώρας μας. Και πάμε να δούμε και τον επόμενο. Εδώ βλέπουμε και μέσα και το Αιγαίο. Ναι, αυτός είναι ο χάρτης που ανέλησε και πριν ο κύριος Βαλιανάτος. Ουσιαστικά μας δείχνει πώς σχετίζονται
οι επιμέρους περιοχές, η περιοχή της Μέσης Ανατολής με την περιοχή του Αιγαίου, με τις αντίστοιχες μετακινήσεις, τα βελάκια. Είναι αυτό που είναι σημαντικό και το έχουμε παρατηρήσει, είναι ότι η σεισμικότητα που εστιάζεται σε αυτόν εδώ το χώρο μεταφέρεται σιγά σιγά σε αυτό το μεγάλο ρήγμα και ουσιαστικά τις επόμενες δεκαετίες αναμένουμε αντίστοιχα σεισμούς σε αυτό το ρήγμα, γιατί εκεί θα μεταφερθούν οι τάσεις. Μας έχετε δώσει και κάποια βίντεο. Θα ήθελα, εφόσον είναι εφικτό από τον σκηνοθέτη μας, τον Μανώλη Τζουρνάκη, να δούμε αυτά τα βίντεο για να τα σχολιάσουμε. Είναι ένα υλικό που, που μας έχει στείλει ο κύριος Φασουλάς. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ? Αυτό είναι ουσιαστικά η πιο εντυπωσιακή έτσι, αποτύπωση που έχουμε. Όπου βλέπουμε το σκούρο μπλε χρώμα, είναι το σημείο στο οποίο εδώ εκδηλώνεται ο σεισμός. Και αρχίζει να σπάνε τα κομμάτια ουσιαστικά προς τα βόρεια, μετατοπίζονται, σπάει το ρήγμα, στη συνέχεια αρχίζει να σπάει και νότια. Και στη συνέχεια, αφού σπάσει βόρεια, ξανασπάει νότια. Γι' αυτό έχουμε εδώ τις μεγαλύτερες σεισμικές επιταχύσεις. Είναι ακριβώς πώς αρχίζει να σπάει το πέτρωμα και να μεταφέρεται αυτή η ρογμή. Υπάρχουν κάποια βίντεο που δείχνουν το δρόμο που έχει ανοίξει. Αν είναι εύκολο να τα δούμε αυτά τα βίντεο, τα βλέπαμε και ως πλάνα στην αρχή της εκπομπής, που θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αυτό. Είναι αυτό ακριβώς. Μπορούμε να καθίσουμε, κύριε Φασουλά. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ? Εδώ είναι το αποτέλεσμα ουσιαστικά ρευστοποίησης του εδάφους, όπως λέμε. Mm-hmm. Έχει γίνει θεμελίωση σε ένα δρόμο, ουσιαστικά νομίζω έχει φτιαχτεί το υπόστρωμα του δρόμου, σε ένα έδαφος το οποίο είναι πάρα πολύ χαλαρό, έχει άργυλο και αρκετή άμμο, οπότε με το που θα αρχίζει η δόνηση το έδαφος χάνεται από κάτω, οπότε όλος ο δρόμος μένει στον αέρα και καταραίει στο τέλος. Αυτά τα ρήγματα είχαν πλάγια κίνηση, δηλαδή τα πετρώματα μετακινήθηκαν οριζόντια και έτσι θα δούμε. Αυτή τη ρογμή είναι το σημείο από το οποίο πέρασε το ρήγμα. Είναι η διάρρηξη. Ουσιαστικά οτιδήποτε είναι χτισμένο πάνω σε αυτή τη γραμμή δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει όρθιο. Και βλέπουμε δηλαδή σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είτε το δρόμο να έχει μετατοπιστεί 3 με 4 μέτρα, είτε η άρρωση που έχει γίνει σε χωράφια ή φράχτες να μετατοπίζονται. Και βλέπουμε ακριβώς και αποτυπώνεται το μέγεθος αυτής της διάρρηξης, όπως λέμε εδώ. Φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά ένα κανάλι πώς έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω από τη δεξιά μεριά. Έχουμε πλέον όλα τα εργαλεία, όλα τα μέσα, δορυφόρους, ντρόουν που μπορούμε να μαζέψουμε την αμέσως επόμενη ώρα πάρα πολύ πληροφορία και βοηθάει αυτό να ερμηνεύσουμε και το φαινόμενο και να δούμε λίγο και την εξέλιξή του, οι σεισμολόγοι πώς μπορεί να εξελιχθεί στο χώρο. Και να δούμε και κάποιες φωτογραφίες έτσι πολύ γρήγορα να τις σχολιάσουμε. Είναι φωτογραφίες που μας... Αυτό ακριβώς εδώ. Ναι, αυτό είναι κάτι το πολύ δραματικό. Νομίζω ο κύριος Σταυρανάκης μπορεί να το σχολιάσει. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην πάνω μεριά της κολόνας, αντί να υπάρχει τσιμέντο, υπάρχουν κροκάλες και χαλίκια. Ναι. Τραγικό. Είναι τραγικό, πράγματι. Αυτή είναι η επιφάνεια του ρήγματος. Είναι το σπάσιμο. Και όπως έγινε η πλάγια κίνηση, μετατοπίστηκε το έδαφος και αυτό που βλέπουμε 2 μέτρα περίπου έτσι, ένα τοίχο αριστερά, είναι το κομμάτι το οποίο έσπασε. Να κάνω μια ερώτηση, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν λέμε σπάσιμο του ρήγματος, εννοούμε ότι κατακρεμνίζεται εσωτερικά. Όχι, τα πετρώματα σπάνε και μετακινούνται. Στην προκειμένη περίπτωση μετακινήθηκαν οριζόντια. Σε άλλες περιπτώσεις μετακινούνται κατακόρυφα. Εδώ είχαμε απλά οριζόντιο σπάσιμο και μετακίνηση. Και υπάρχει μια άλλη φωτογραφία που δείχνει αυτό το ακριβώς το ρήγμα. Εδώ έχει περάσει, έχει κόψει ουσιαστικά το τσιμέντο, το φράχτη και το κτίριο που υπήρχε έχει καταρρεύσει και αυτό. Η ίδια εικόνα από άλλη πλευρά. Οπότε αυτή είναι η μετακίνηση που βλέπουμε, η σεισμική μετακίνηση, όπως εδώ σε αυτό το λόφο που η πλαγιά έχει έρθει στο πλάι. Mm-hmm. Και έτσι φαίνεται εκεί στη μέση κάπου 2-3 μέτρα αυτό εδώ ακριβώς σαν ένα τείχος που μετακινήθηκε το αριστερό κομμάτι προς τη δική μας μεριά σε σχέση με το δεξί. Και εδώ είναι αυτή η εντυπωσιακή. Ουσιαστικά η διάρκεια έχει περάσει κάτω από το δέντρο και έχει μοιράσει το δέντρο. Έχει κόψει τον κορμό του δέντρου. Απίστευτο. Στα δύο. Έτσι, για να καταλάβουμε, ακόμα και στο ξύλο που έχει μια ελαστικότητα, δυστυχώς δεν άντεξε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και εδώ είναι ο δρόμος που βλέπουμε ότι το βάθος του δρόμου έχει πάει αριστερά σε σχέση με τον φωτογράφο. Έτσι, 2,5 μέτρα περίπου είναι η πλάγια μετακίνηση που λέγαμε πριν. Και εδώ ακριβώς το ίδιο. Βλέπουμε πώς έχουν μετατοπιστεί. Οπότε καταλαβαίνουμε και τα μεγέθη. Πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις και στη γύρω περιοχή. Να υπάρχουν δηλαδή όρημα ρήγματα τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Για να δει κάποιος τηλεόραση, μπορεί να δει, είναι γερός, αρτιμελής, έχει τα ματάκια του, μπορεί να δει. Πρέπει να έχει όμως και συσκευή τηλεόραση για να δει. Εάν δεν έχει συσκευή, δεν φτάνουν τα υπόλοιπα. Έτσι και εδώ λοιπόν, υπάρχουν οι καταρχήν γεωφυσικές προϋποθέσεις, πρέπει να υπάρχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα ερώτημα που το θέτουμε σε όλους τους ειδικούς, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις έντονης σεισμικής δραστηριότητας. Ένα ερώτημα που ζητούν οι πολίτες να απαντηθεί και από εσάς είναι αν η Ελλάδα με τα σημερινά δεδομένα, με την σημερινή κατάσταση όσον αφορά την στατικότητα των κτηρίων και την αντισεισμική θωράκιση, θα μπορούσε να αντέξει με μικρότερες συνέπειες ένα τέτοιο σεισμό όπως στην Τουρκία. Και επειδή μιλάτε σε ένα κανάλι της Κρήτης, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο κομμάτι της Κρήτης. Η Κρήτη, με τα δεδομένα που γνωρίζετε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα μπορούσε να αντέξει με λιγότερες συνέπειες ένα τέτοιο σεισμό. Θα μου πείτε βεβαίως ότι υπάρχει η θάλασσα που αυτό λειτουργεί ως ανάχωμα και θωρακίζει. Όμως υπάρχει αυτή η ανησυχία, παραδείγματος χάρη στο Αρκαλοχώρι. Είχαμε μία έντονη σεισμική δραστηριότητα πάνω στην ξηρά. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι όχι μόνο και είναι η ποιότητα των κατασκευών στην Τουρκία, η οποία ασφαλώς δεν είναι τόσο καλή όσο είναι στην Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι και η πολεοδομική συγκρότηση η ίδια. Εκεί είδαμε 10 πόλεις με ένα πληθυσμό συνολικό περίπου 12 εκατομμυρίων. Mm-hmm. 10 πόλεις επάνω σχεδόν στο ρήγμα. Ένα ρήγμα το οποίο έσπασε σε ένα μήκος σχεδόν 300 χιλιόμετρων. Δεν θα βρούμε στην Ελλάδα, ούτε στην Κρήτη, ούτε σε άλλο μέρος. Δεν θα βρούμε στην Ελλάδα 10 πόλεις πάνω σε ένα ρήγμα. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα ίδια χαρακτηριστικά από πολεοδομική, χωροταξική και κατασκευαστική άποψη. Θα πω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι απόψεις που ακούγονται, ότι θα είχαμε το 1/20 μόνο, το άκουσα. Το 1/20 ή δεν ξέρω κάποιος άλλος μπορεί να πει το 1/10 μόνο των βλαβών. Δεν έχουν καμία βάση. Για να το απαντήσουμε σωστά και επιστημονικά, πρέπει να εκπονήσουμε σεισμικά σενάρια. Να κάνουμε δηλαδή έρευνα. Να το μελετήσουμε. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο σε αυτό το τομέα. Καμία απολύτως. Δεν έχουμε επιστημονικά σενάρια που να μας δείχνουν τι είναι αυτό που μπορούμε να αναμένουμε στο μέλλον από πλευράς φαινομένων, ποιο μέγεθος, πού μπορεί να είναι αυτό το μέγεθος και ποια μπορεί να είναι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του σεισμού. Και από την άλλη μεριά μέσα στο σενάριο να βάλουμε με ρεαλιστικό τρόπο τα συγκεκριμένα πολεοδομικά, κτηριοδομικά χαρακτηριστικά. Και τότε να κάνουμε τις προσομοιώσεις που γνωρίζουμε ότι γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις και να βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Αυτό γίνεται εδώ και 2-3 δεκαετίες και παραπάνω στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδίως στην Καλιφόρνια, στην Ταϊβάν, στη Νέα Ζηλανδία, σε πολλές χώρες. Δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό καθόλου. Και απαντάμε λίγο πολύ όλοι μας οι επιστήμονες τώρα μετά τους σεισμούς πολύ επιπόλαια. Και λέμε, α ναι, δεν θα είχαμε, θα είχαμε πολύ λιγότερους, εντελώς γενικά και αόριστα. Μάλιστα. Ναι, ως γενική εικόνα μπορούμε να πούμε ότι επειδή δεν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχαμε τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα στην έκταση και την ένταση. Άκουσα από επίσημα χείλη ότι θα είχαμε το 1/20 των συνεπειών. Κάθισα και σκέφτηκα λίγο. Το 1/20, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Η επίσημη αριθμή για τους θανάτους στην Τουρκία είναι περίπου 50.000. Έτσι, έχει φτάσει ήδη 50.000. Το 1/20 για τα δεδομένα, επειδή μου αρέσει να αναλύω τους αριθμούς, είναι ένα μεγάλο ποσοστό για τα δεδομένα της Ελλάδος. Για να δούμε λοιπόν ακριβώς το 1/20 λοιπόν του 50.000, για να δούμε πόσο είναι. Είναι μερικές χιλιάδες. Άρα, πόσο είναι έγκυρο να το λέμε αυτό, είναι με κάποια ελαφρύτητα, με κάποια επιπολαιότητα. Και αυτό οφείλει στο ότι δεν έχουμε σενάριο. Κανένα σενάριο. Θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Λονταράκης, κύριε καθηγητά. Ναι, κύριε Λονταράκη. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Λονταράκη. Χαίρομαι που στο εξής η Κρήτη θα έχει ένα ακόμα εργαλείο στη φαρέτρα όσον αφορά την επιστημονική κατάρτιση. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε όσον αφορά τα σενάρια προσομοίωση σε ενδεχόμενη περίπτωση έτσι, κάποιου μεγάλου ανάλογου σεισμού
όχι μόνο στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα. Και το ερώτημά μου είναι, και έχει να κάνει κυρίως με την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, αν συνεδριάζεται τακτά χρονικά διαστήματα, αυτά τα σενάρια τίθεται σε συζήτηση, έτσι ώστε να γίνονται οι αρμόδιες εισηγήσεις στην κυβέρνηση και στους ΟΤΑ κατ' επέκταση. Δηλαδή, αυτά τα σενάρια προσωμείως συζητιούνται στην Επιτροπή. Αυτά δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής. Η Επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως όταν υπάρχει μια τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα η οποία απασχολεί. Δηλαδή, όπως ήταν για παράδειγμα στο Αρκαλοχώρι. Ξεκίνησε η σεισμική δραστηριότητα αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουλίου πια, όταν είχαμε αρχίσει να υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να είναι προσεισμική. Δεν το ξέραμε αυτό. Μετά αποδείχθηκε ότι ήταν προσεισμική δραστηριότητα. Υποψιαστήκαμε ότι ήταν προσεισμική δραστηριότητα. Τότε συγκλήθηκε η Επιτροπή και εισηγήθηκε ορισμένες δραστηριότητες. Το ίδιο είχε κάνει και για τη Θήβα, στην ίδια συνεδρίαση. Γιατί και στη Θήβα υπήρχε τότε μία έκταση. Επίσης η Επιτροπή συνέρχεται όταν γίνει κάποιος ισχυρός σεισμός και πρέπει να εξετάσει εάν ενδεχομένως μπορεί να γίνει μεγαλύτερος σεισμός, εάν υπάρχει μία, αν θέλετε, μετανάστευση, όπως λέμε, των επικέντρων των μετασεισμών προς κάποια περισσότερο κατοικημένη περιοχή, εάν πρέπει να ληφθούν μέτρα περισσότερα. Τέτοια ζητήματα απασχολούν την Επιτροπή. Θέλω να σας πω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε όχι με όρους κεντρικού κράτους. Πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι με όρους περιφερειακού και δημοτικού κράτους. Πρέπει στις περιφέρειες και στους δήμους να γίνει πλέον κατανοητό αυτό το πράγμα. Τα σενάρια, τα οποία προβλέπει και ο νέος βέβαια νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε τέτοια εποχή του 2020 και είχα την τιμή να προσκληθώ τότε στο Κοινοβούλιο και να πω τις απόψεις. Κύριε καθηγητά, επειδή αναφερθήκατε... Αλλά συγγνώμη να πω κάτι. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι έχω μια πολύ καλή εικόνα για τις προσπάθειες που κάνει η Περιφέρεια Κρήτης στον τομέα αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενταθούν. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος για καμία προσπάθεια στον τομέα αυτό. Πρέπει να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί αναφερόμαστε σε ζωές, αναφερόμαστε σε περιουσίες. Συγγνώμη για τη διακοπή. Εγώ συγγνώμη που σας διέκοψα. Ο πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ θέλω να κάνει μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό που είπατε όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι συνέπειες από ένα τέτοιο σεισμό. Επειδή ο κύριος Ταβερναράκης έχει μια εικόνα όσον αφορά την Κρήτη και κυρίως την πόλη του Ηρακλείου, θέλω λίγο πολύ γρήγορα να μας την αναλύσει για να τη σχολιάσετε, κύριε Ταβερναράκη. Ναι. Καταρχήν να πω ότι στην χώρα μας υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, είναι ολοκληρωμένο. Ιδιαίτερα ο νέος αντισεισμικός κανονισμός μετά το 2000 αλλά και με την ενσωμάτωση του Ευρωκώδικα 8 του 2014. Σήμερα σχεδιάζουμε ώστε η δομική τροτότητα και η αντισεισμική προστασία των κτηρίων που κατασκευάζουν να είναι η ελάχιστη δυνατή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Το θέμα είναι, το οποίο το κατέθεσα και προηγουμένως και νομίζω ότι το είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, είναι ότι δεν γνωρίζουμε το κτηριακό απόθεμα αυτή τη στιγμή της χώρας ποια είναι η κατάστασή του. Ούτε στις υποδομές μας, ούτε στα δημόσια κτίρια. Θα σας πω μόνο ότι το 50% του κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας έχει κατασκευαστεί πριν το 1980. Αν βάλουμε λοιπόν κάτω το δεδομένο που σας είπα ότι ουσιαστικά έχουμε τρεις αντισεισμικούς κανονισμούς του 59, του 84 και του 2000 στον ΕΑΚ, με κάποιες βελτιώσεις το 1995. Όλο αυτό το πακέτο μας δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά για κάθε κτίριο σε σχέση με την κατασκευή. Γιατί την οποία διαφορετικά και τα χαρακτηριστικά τα οικιστικά των πόλεων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει σε έναν έλεγχο των κατασκευών, μάλιστα με κάποια κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δώσει στους πολίτες, αλλά και στα δημόσια κτίρια, στα σχολεία μας, στα κτίρια συνάθρησης κοινού, ώστε είτε με αντίστοιχη δανειοδότηση είτε με αντίστοιχη χρηματοδότηση να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να ανταποκριθούν σε ένα υψηλό κόστος ανακατασκευής ή ενίσχυσης των κτηρίων. Να πω εδώ ότι έχουμε έναν κανονισμό επεμβάσεων, το ΓΚΑΝΕΠΕ το λεγόμενο, ο οποίος είναι ο πιο σύγχρονος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε
τις υφιστάμενες κατασκευές να τις φέρουμε σε ένα επίπεδο αντισεισμικής θωράκισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω τώρα εδώ. Πολύ ότι γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα να σχολιάσω ο κύριος Παπαδόπουλος αυτά που λέτε. Να πω λοιπόν τώρα εδώ ότι, κλείνοντας την παρένθεση αυτή, ότι η πολιτεία έχει τα εργαλεία για να το κάνει, έχει τους επιστήμονες για να το κάνει, υπάρχει το ερευνητικό δυναμικό για να το κάνει, όμως δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχα προγράμματα όπως προχωράει στο εξοικονομώ. Έχουμε καταθέσει πολλές φορές στο Τεχνικό Επιμελητήριο και προς το Υπουργείο και στο Υπουργείο Ενέργειας και στο Υπουργείο Υποδομών έγγραφα τα οποία, ναι, μεν προχωράμε σε μια ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων μας και καλώς το κάνουμε για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά δεν προχωράμε στην αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων μας. Με αποτέλεσμα, και μάλιστα τα κτίρια, όπως γνωρίζετε, στο εξοικονομώ, τα κτίρια τα οποία έχουν χαμηλό ΠΕΑ, χαμηλή ενεργειακή και έχουν μεγαλύτερη αναβάθμιση, είναι τα παλιότερα συνήθως, τα οποία δεν προχωράμε στην αντισεισμική θωράκιση. Να το σχολιάσει ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό. Είναι θέματα πάντως που είναι στο τραπέζι απάνω. Είναι πολύ σημαντικά. Και πρέπει να τα συζητήσω. Να προσθέσω κάτι. Πάρα πολύ γρήγορα. Επιγραμματικά να βοηθήσει τη συζήτηση και να σε συνεχίσει αυτά που λέει ο κ. Σαβερνάκης. Το 2015, ο ΙΕ στη Σύνοδο στην Ιαπωνία είχε θέσει 4 άξονες. Που αφορά τη μείωση των απολειών από σεισμούς, από φυσικές καταστροφές. Ένας από τους 4 άξονες είναι αυτό που λέει ο κύριος Σταυρενάκης. Χωροταξικός και προοδευτικός σχεδιασμός. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω λίγο το σχόλιο σας, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εν έτη 2023 η επίσημη πολιτεία δεν έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση των ελληνικών πόλεων και των περιοχών της ενδοχώρας. Αυτά που μόλις τώρα ακούσαμε είναι σωστά. Ως γενική εικόνα είναι σωστά. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο συζητείται τις τελευταίες μέρες, συζητήθηκε πλέον από την πολιτεία, για τον έλεγχο των δημόσιων κτηρίων. Όμως, το θέμα αυτό έχει τεθεί ήδη από το 2001. Με εγκύκλιο του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας, που είναι το νυν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Άκουσα την άποψη ότι, ξέρετε, έχει καθυστερήσει ο έλεγχος των δημοσίων κτηρίων από τα 80.000 μέχρι τώρα. Εγώ είχα υπόψη μου ότι έχουν ελεγχθεί τα 25.000. Φαίνεται ότι δεν ήμουν καλά πληροφορημένος. Έχουν ελεγχθεί τα 16.000. Πάση περιπτώσει. Ότι δεν ήταν, λέει, υποχρεωτικό. Είναι δυνατόν να υπάρχει εγκύκλιος του υπεχοδέ και να μην θεωρείται υποχρεωτικό? Είναι λάθος αυτό. Μάλιστα. Μία εγκύκλιος από μία κεντρική αρχή δημιουργεί, αν θέλετε, την βάση ισχύως ενός νόμου. Και όμως, και κλείνω με αυτό, οι ευθύνες είναι διαχρονικές από το 2001 και μετά, που έχει καθυστερήσει πολύ ο έλεγχος των δημόσιων, ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων σχολείων και η ενδεχόμενη ενίσχυση, γιατί όταν βρεθεί κάποιο κτίριο τον προσεισμικό έλεγχο στην πρώτη φάση ότι έχει πρόβλημα, τότε θα πρέπει να προχωρήσει τη δεύτερη φάση, που είναι η ενίσχυσή του, σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ, όπως τον κανονισμό επεμβάσεων, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Κατά συνέπεια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η οποία όμως οφείλεται σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό για όλα αυτά τα χρόνια. Τι εννοώ κρατικό μηχανισμό? Μην νομίζει κανείς ότι ευθύνονται μόνο οι κεντρικές κυβερνήσεις. Όχι. Όλος ο κρατικός μηχανισμός. Δήμοι, περιφέρειες, εκκλησίες, υπουργεία. Γιατί? Ποιος είναι υπεύθυνος να διενεργήσει τον προσεισμικό έλεγχο? Ο εκάστοτε δημόσιος ιδιοκτήτης του κτηρίου. Είναι ο Δήμος ιδιοκτήτης ενός σχολείου? Αυτός είναι υπεύθυνος για τον προσεισμικό έλεγχο του συγκεκριμένου σχολείου. Κατανοούμε απόλυτα τι λέτε. Καταλάβατε. Άρα έχει γίνει μια διάχυση της ευθύνης, η οποία διαχέεται κυριολεκτικά σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, με την ευρεία έννοια. Θα σας κάνει μία επισήμαση ερώτηση ο κύριος Φασουλάς, ο γεωλόγος από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος, εκλεκτός. Κύριε Φασουλά, ο λόγος εσάς. Όχι, είναι μία προσθήκη στη συζήτηση που ανοίξατε τελευταία. Αυτές τις μέρες μετά το σεισμό ακούμε πάρα πολλές επικρίσεις που δέχεται ο πρόεδρος της Τουρκίας για αυτό το μέτρο της κατασκευαστικής αμνηστίας. Με απλά λόγια, μιλάμε για τακτοποίηση αυθαιρέτων, έτσι, που έγινε στην Τουρκία. Και τίθεται λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Όταν εδώ κάνουμε τακτοποίηση αυθαιρέτων, ελέγχουμε αν τα κτίρια έχουν στατική επάρκεια και τα τακτοποιούμε? Όχι. 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 Είναι ένα κίνητρο προς τους πολίτες, οι οποίοι κάτω από την κοινωνική πίεση που υπάρχει, και την οικονομική πίεση και τις
τα τεράστια προβλήματα που φέρνει η επί πολλά χρόνια απουσία κτηματολογίου στη χώρα, να φτιάξει αυθαίρετα. Και έρχεται το κράτος κάτω από αυτή την κοινωνική πίεση και κάθε τόσο λέει ναι, θα τακτοποιούμε, δώστε τόσα, πλήρωσέ το να το σώσει. Και μιλάτε σε ένα κανάλι που είναι στο Ηράκλειο, που είναι μία από τις τρεις πρώτες πόλεις σε αριθμό αυθαιρέτων σε ολόκληρη τη χώρα. Και η Ανατολική Αττική, για παράδειγμα. Η Ανατολική Αττική. Η Ανατολική Αττική. Διαφωνεί λίγο ο κύριος Ταβερναράκης από το τεχνικό επιμελητήριο. Πολύ γρήγορα, κύριε Ταβερναράκη, γιατί έχω ήδη πάρει. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, όντως, μέχρι το 2017, με τους παλαιότερους νόμους του αυθαιρέτων, μέχρι το 1994-1995 του 2017, που ήταν ο καινούριος νόμος των αυθαιρέτων, μέχρι εκεί δεν ελεγχόταν, όντως, έχει δίκιο ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν ελεγχόταν η στατική επάρκεια των κτηρίων. Τα κτίρια όμως, σύμφωνα με το 1994-1995, από το 2017 και μετά. Όσους είχαν υπαχθεί στον παλιότερο νόμο, όντως είχαν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, ελεγχόταν. Από εκεί και πέρα, όσες αυτές τις κατασκευές είναι μετά το 1982, όλες ελέγχονται, τουλάχιστον μακροσκοπικά. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι μακροσκοπικά ένας έλεγχος θα δώσει από έναν μηχανικό, θα δώσει μια σαφή εικόνα της στατικής επάρκειας της αντισμητικής θωράκισης του κτηρίου. Μάλιστα. Ή της στρωτότητας του κτηρίου. Θα χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Θα κινήσουμε τη συζήτηση με το ερώτημα που έκανα και στον κύριο Παπαδόπουλο. Κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να φοβάται για την ενεργοποίηση ενός ρήγματος που θα μπορούσε να φέρει έναν μεγάλο σεισμό. Μάλιστα, ο κύριος Παπαδόπουλος, αν ακούσατε τη συζήτηση, άφησε και μια ξεκάθαρη μορφή σε συναδέλφους σας που λένε ότι θα μπορούσαν οι συνέπειες να είναι στο 1/20 από την Τουρκία. Βεβαίως, για τους ανθρώπους που γνωρίζουν από αριθμούς, το 1/20 δεν είναι ένας μικρός αριθμός όσον αφορά συνέπειες για νεκρούς ή τραυματίες στην Ελλάδα. Θέλω το σχολείο σας πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι οι σκέψεις του κυρίου Παπαδόπουλου ήταν ορθολογικές. Νομίζω παρατηρήσαμε μια υπέρμετρη εκτίμηση αριθμών και εκφράσεων το τελευταίο διάστημα. Καλό θα ήταν να είμαστε συνετοί και να καταλαβαίνουμε τα νούμερα που λέμε τι εκφράζουν. Μερικές φορές, εάν δεν έχουμε την αίσθηση της ποσοτικής ανάλυσης, δηλαδή να εκφράσουμε κάτι με αριθμούς, ξεφεύγουμε. Αλλά όμως οι θετικές επιστήμες, και ο συνάδελφος από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω θα υπερθεματίσει υπέρ μου, είναι αυτές οι επιστήμες οι οποίες εκφράζουν τα αποτελέσματα με νούμερα. Έτσι. Άμα δεν ξέρουμε κάτι με αριθμούς και με τις αβεβαιότητες που συνοδεύουν αυτούς τους αριθμούς, δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορούμε να φιλοσοφούμε με τα διανοίας. Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα μου το κάνετε λίγο πιο απλό, το κομμάτι της πιθανότητας ενός τέτοιου σεισμού στην Ελλάδα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή από την πλευρά των τηλεθεατών της Κρήτης. Θα μπορούσε να έχουμε ένα σεισμικό φαινόμενο, ακόμα λέει, και αν ενεργοποιηθεί ένα γειτονικό ρήγμα από αυτά τα ρήγματα που έδωσαν τον μεγάλο σεισμό στην Τουρκία, έτσι ώστε να επηρεαστεί ένα άλλο ρήγμα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι πολίτες έχουμε γίνει και σεισμολόγοι και γεωλόγοι τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, ως γεωφυσικός προέρχομαι από τις φυσικές επιστήμες. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε προχωρήσει θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο είναι όχι απλώς ελάχιστες, κάτι παραπάνω από ελάχιστο. Ένα αυτό. Δεύτερο, ακόμα και η ελάχιστη αυτή πιθανότητα δεν έρχεται έτσι ξαφνικά. Η εμπειρία μας από το σεισμό του 99, που μεταφέρθηκε από την περιοχή του Γκέμψε στην περιοχή στον ελλαδικό χώρο και στην Πάρνηθα, είχε ένα μεσοδιάστημα στο οποίο εξελίχθηκαν φαινόμενα σεισμικότητας στην ευρύτερη περιοχή που μεσολαβούσε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε με μικρή, με ελάχιστη, με σχεδόν μηδενική πιθανότητα μπορούσε να συμβεί, θα ήταν διαχειρίσιμο σήμερα, με τη γνώση που έχουμε, που τότε, πριν από 30 χρόνια, 20 χρόνια που θα είναι, δεν την είχαμε. Έχουμε το χαρακτηριστικό κυρίως στα αστικά κέντρα των ιστορικών κέντρων, των παλαιών πόλεων, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο. Σαν γεωλόγος, σαν ειδικός, αυτές οι περιοχές, ή θα το πω πιο πονηρά, ποιες είναι οι περιοχές που χρειάζεται έτσι μία παραπάνω μελέτη, μία παραπάνω προσοχή και ενδεχομένως μία παραπάνω παρέμβαση?
Ναι, αυτό που γνωρίζουμε εμείς σαν επιστήμονες όσον αφορά τα εδάφη θεμελίωσης είναι ότι καταρχήν θα πρέπει πάση θυσία να αποφεύγουμε τις περιοχές όπου έχουμε κάποια ρήγματα και τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν μια πιθανότητα ενεργοποίησης, παρόλο βέβαια που επίσημα δεν υπάρχουν για την Κρήτη νεοτεκτονικοί χάρτες όπως υπάρχουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, που αυτοί οι νεοτεκτονικοί χάρτες είναι επίσημα έγγραφα νόμοι του κράτους, που σημαίνει ότι μπορεί ο μηχανικός να πάρει τον χάρτη και να δει ότι εδώ έχει αυτό το ρήγμα, άρα και αυτός ο πολεοδόμος ο οποίος θα σχεδιάσει τη χωροταξία της περιοχής θα πει ότι εδώ η περιοχή είναι κατάλληλη για δόμηση, άρα εδώ δεν χτίζουμε. Στην Κρήτη δεν υπάρχει αυτός ο επίσημος χάρτης. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα, έχουμε κάποια δεδομένα. Και από τις μικροζωνικές μελέτες που έχουν γίνει σε όλες νομίζω τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και στο Ηράκλειο, το Ηράκλειο ήταν η πρώτη πόλη που είχε μικροζωνική μελέτη, ακολούθησαν τα Χανιά, το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος. Κατά συνέπεια υπάρχει μια χαρτογράφηση του υπεδάφους. Και ξέρουμε καταρχήν ξεκινώντας από εκεί ποιο είναι το έδαφος θεμελίωσης σε κάθε διαμέρισμα, σε κάθε γειτονιά αν θέλετε. Αυτό που είναι, θα έλεγα, ο κανόνας, ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο βραχώδες και πιο σκληρό είναι το έδαφος, τόσο καλύτερη ανταπόκριση έχει αυτός ο χώρος, αυτή η περιοχή σε ένα πιθανό σεισμό. Δηλαδή, από εκεί και πέρα μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πάνω σε βραχώδη έδαφος και έχουν μια μειωμένη επικινδυνότητα. Χωρίς να σημαίνει ότι και αυτές δεν θα έχουν συνέπειες στο ενδεχόμενο μεγάλο. Ναι, γιατί είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν. Σαφώς υπάρχουν περιοχές προς την περιοχή του Πόρου, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν περιοχές όπου και είναι θεμελιωμένες σε βράχο. Ένα κομμάτι μέσα στην παλιά πόλη και προς την περιοχή στα Καμίνια επίσης είναι θεμελιωμένο σε βράχο. Κάποιες άλλες περιοχές είναι σε πιο μαλακά ιζήματα. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι σαν ένα έδαφος λίγο πιο επίφοβο είναι αυτό που είναι κοντά σε ρέματα ή κοντά στις ακτές. Αυτά τα εδάφη είναι λίγο, έχουν δηλαδή, κοντά λιγότερη. Σε ρέματα, τα δυτικά προάστια του Ηρακλείου έχουν μια επικινδυνότητα, ας πούμε. Αναμένουμε μεγαλύτερες επιταχύσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι που αναμένουμε. Αναμένουμε μεγαλύτερες σεισμικές επιταχύσεις σε αυτές τις περιοχές. Αλλά και πάλι όμως είναι που είναι τα φθέρα. Βεβαίως. Που είναι τα παλιά κτίρια. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσει μετά κανείς, όπως είπε και ο κύριος Ταβερναράκης, με βάση τα χαρακτηριστικά που δομήθηκε. Οι παλιές πόλεις της Κρήτης, όπως η παλιά πόλη του Ρεθύμνου, η παλιά πόλη των Χανίων, η περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, έχουν μια αυξημένη επικινδυνότητα και λόγω ας πούμε της προσβασιμότητας. Εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι περιοχές έχουν μια αυξημένη επικινδυνότητα εξαιτίας του γεγονότος, θα το πει και ο κύριος Σταδερναράκης, ότι μιλάμε για πολύ παλιές κατασκευές, κυρίως πετρόχτιστες. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Και το είδαμε στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Τα σπίτια τα οποία είχαν το ουσιαστικό πρόβλημα ήταν κυρίως τα πετρόχτιστα. Τα καινούργια σπίτια, ακόμα και δίπλα σε αυτά που έγιναν σωροί ερειπίων, άντεξαν με πολύ μικρές ζημιές το σεισμό που έγινε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Έχουμε στην παλιά πόλη παλιά κτίρια. Πολλά από αυτά είναι εγκατελειμμένα, δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ, είναι σχεδόν ετοιμόρροπα, κατά συνέπεια στενούς δρόμους, άρα μπαίνουν όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε, η προσβασιμότητα, η επικινδυνότητα και από τον ίδιο το σεισμό και από μετασεισμούς, αυτά που ζούμε δυστυχώς. Κύριε Ταβερναράκη, ακούσαμε τώρα από τον κύριο Φασουλά ότι στο Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη, η περιοχή των Καμινίων και του Πόρου που είναι πάνω σε βραχώδη έδαφο έχουν μια μορφή θωράκισης. Να το επαναλάβω όμως για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ούτε αυτές οι περιοχές σημαίνει ότι είναι απόλυτα ασφαλείς, ούτε σημαίνει αυτές που δεν είναι ασφαλείς ότι έχουν πρόβλημα. Ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή και δεν θα κουραστώ να το λέω για να μην υπάρξουν παραερμηνείες. Θέλω λίγο να μου πείτε τα χαρακτηριστικά μιας επικίνδυνης περιοχής. Τι είναι αυτό που καθορίζει μια περιοχή ως επικίνδυνη? Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Φασουλά όσον αφορά το θέμα της μη χαρτογράφησης της Κρήτης όσον αφορά τα ρήγματα. Το επικίνδυνο σε πρώτη φάση είναι να αποφεύγουμε ή τέλος πάντων να χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους κατασκευής όταν βρισκόμαστε σε ρήγματα. Βέβαια τα ρήγματα στην Κρήτη τα οποία δίνουν κάποιους σεισμούς αλλά είναι ουσιαστικά μικροί σεισμοί οι οποίοι όπως έδειξε και στο Αρκαλοχώρι της τάξης των 4-5 βαθμών Ρίχτερ που ουσιαστικά αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά δεδομένα τουλάχιστον με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε εδώ. Είπαμε λοιπόν ότι το βασικό για μια κατασκευή για να είναι αντισεισμικά θωρακισμένη είναι η αρχιτεκτονική της δομή, έτσι, η δομική της δηλαδή τροτότητα, η μειωμένη δομική της τροτότητα, η αντισεισμική της θωράκιση και φυσικά τα υλικά κατασκευής. Άρα όλα αυτά τα τρία μαζί και τέλος το έδαφος
το οποίο εδράζεται η κατασκευή. Αναλόγως στο έδαφος το οποίο εδράζεται η κατασκευή, γίνεται και ο υπολογισμός της αναδομής. Σε ένα κτίριο το οποίο είναι σε βραχώδες έδαφος, θα πρέπει να έχουμε μια κατασκευή η οποία είναι πιο πλαστική, για να το πω πιο, να έχει μεγαλύτερη πλαστιμότητα, ώστε να, γιατί ο βράχος μετακινείται πολύ λιγότερο. Να είναι περισσότερο ευέλικτη. Ευέλικτη. Όταν έχουμε μια κατασκευή, ότι δεν σημαίνει ότι δεν χτίζουμε παλάτια στην άμμο. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ασφαλείς ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες έχουν χτιστεί στα παράλια του νησιού, με αντίστοιχες θεμελιώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται για να μην έχουμε τη ρευστοποίηση του εδάφους, που είναι η πιθανότητα να έχουμε σε ένα μαλακό έδαφος. Άρα, η επιστήμη έχει λύσει και έχει δώσει κατευθύνσεις στο πώς θα έχουμε μια ασφαλή κατασκευή. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό, γυρίζοντας στην αρχή και στην πρώτη τοποθέτηση την οποία κάναμε, είναι ο διαχωρισμός των κατασκευών των οποίων έχουμε. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο του Ηρακλείου, το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Παταχός, όπως είπατε, στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουμε πολλές κατασκευές οι οποίες είναι τιμόρροπες. Το τεχνικό μελητήριο έχει κάνει μια συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Είχαμε κάνει μια καταγραφή 700 κτηρίων, εκ των οποίων τα 140 είναι καταδαφιστέα. Mm-hmm. Δεν μπορούν να σταθούν. Κάποια από αυτά μπορούν να συντηρηθούν. Έχει ένα διαχωρισμό. Κύριε Δασκαλάκη, από τη στιγμή που είμαστε σε μια περιοχή σεισμογενή, με αρκετά ρήγματα τα οποία υπόθηκε προηγουμένως, είναι αλήθεια ότι είναι χαρτογράφητα ουσιαστικά. Γι' αυτό η Περιφέρεια Κρήτης έρχεται να καλύψει αυτό το κενό σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών και έχει να κάνει με την καταγραφή όλων αυτών των σεισμικών ρήγματων αλλά και την κοινότητά του. Εκεί που εμείς φοβόμαστε περισσότερο, σαν Δήμος Ηρακλείου, και σύμφωνα με τις πληροφορίες των τεχνικών και απολοδομικών υπηρεσιών, είναι περιφερειακά της πόλης του Ηρακλείου και όχι μόνο μέσα στο ιστορικό κέντρο με τα παλιά κτίρια. Με την άναρχη δόμηση, την εποχή της δεκαετίας του 70, του 80, ίσως και πιο μπροστά. Σε χωρίς... ποιες περιοχές, δηλαδή δυτικά προάστια, δυτικές συνοικίες, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Φασουλάς νωρίτερα για τις περιοχές που είναι κοντά σε ρέματα. Νότια και δυτικά προάστια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει η κατάλληλη πολεοδομική και αδειοδοτική, ελεκτική κατασκευή. Γιατί και εγώ ακούμε πολύ ενδιαφέρουσες επιστήμονες και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους και για τους μακροσκοπικούς ελέγχους και για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Αλλά η πλειοψηφία των σχολείων στο Δήμο μας, όπως έχουμε πολλές φορές πει, είναι χτισμένα τουλάχιστον 50-60 χρόνια πριν, πιο νωρίτερα, όταν ισχύαν άλλοι νόμοι. Και μάλιστα έχουμε και την ιδιαιτερότητα στο Δήμο Ηρακλείου να έχουμε σχολεία τα οποία έχουν χτιστεί επί τουρκοκρατίας, επί ενετοκρατίας. Έχουν χτιστεί από ιδιώτες χωρίς να γνωρίζουμε με ποιες συνθήκες και αργότερα ήρθαν οι Δήμοι και τα νοικιάσανε όταν δεν είχαν πλέον άλλες επιλογές για να στεγάσουν κυρίως νηπιαγωγεία.